Νικόλα. Καλημέρα, Λεωνίδα. Έτοιμος. Μια χαρούλα όλα. Έλα. Εσύ. Κάτεβα. Εκτιμάω πάρα πολύ τον Λεωνίδα. Έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα, Λεωνίδα. Όλα καλά. Όλα τέλεια. Ξεκουραστήκαμε. Ναι, τέλεια. Φάγαμε πρωινό. Φάγαμε και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι. Με πρόλαβες. Για πες. Θεωρώ ότι θα γυρίσω σίγουρα στο σπίτι. Mm-hmm. Το έχω βάλει μέσα μου. Έχω στόχους. Από εκεί και πέρα θα πάω κάτω. Θα σβήσουν τα φώτα και θα προσπαθήσω να γυρίσω με τους γαλάζιους. Θεωρείς ότι ο Γιάννης είναι όσο καλός έχει χτιστεί ότι είναι? Θεωρώ ότι ο Γιάννης είναι καλός στο τρέξιμο. Mm-hmm. Είναι ένας γρήγορος παίχτης. Πράγμα που τον ευνοεί στις δοκιμασίες, αλλά όχι στον αχυρώνα. Στον αχυρώνα δεν παίζει κανένα ρόλο να είσαι γρήγορος. Πρέπει να είσαι γρήγορος, να έχεις ισορροπία, να έχεις ταχυδύναμη, να έχεις δύναμη. Αντοχή 10-20 λεπτού. Είναι εντελώς διαφορετικό από τις δοκιμασίες όταν στηρίζεσαι στις πλάτες αλλωνών. Πάμε στο χθεσινό συμβούλιο. Για ποιο λόγο θεωρείς ότι άλλαξε τη γνώμη του? Ο Γιάννης δεν άλλαξε καμία γνώμη. Mm-hmm. Ο Γιάννης κοίταζε να χάσει η ομάδα του για να βγάλει έξω τον Βασίλη. Mm-hmm. Φοβάται. Για μένα, άνθρωποι που φοβούνται δεν μπορούν να κατέβουν να παίξουν κάτω στη μονομαχία. Mm-hmm. Η αρχική του σκέψη ήταν να διαλέξει τον Φίλιππο. Το Φίλιππο προφανώς και το φοβάται. Τον νοιάζει μόνο εαυτός του. Προφανώς και φοβήθηκε και τους δυο μας φοβήθηκε. Απλά δεν πρόκειται να βγει να το πει. Πώς στην κουβέντα εμπλέκεται η Καλλιόπη, η Μαρία και η Μαρία, Γιαννοπούλου και Οικονομοπούλου? Λοιπόν, Λεωνίδα, από την ημέρα που εγώ ήρθα πιο κοντά με τα κορίτσια, mm-hmm. άρχισαν να στοχοποιούν. Άρχισε όλο αυτό το παιχνίδι σε παρασύρει, με παρασύρει, μας κάνει κακό, σου κάνει κακό. Mm-hmm. Να επιπλέουν το μυαλό και να απειλούν ότι θα τους διώξουν με μονομαχίες. Δεν έδωσα σημασία μια φορά, δύο. Ο Γιάννης κατάφερε να τσακωθεί με όλη την ομάδα. Mm-hmm. Το είδαμε και χθες στο συμβούλιο. Είναι συνεχώς ειρωνικός. Προφανώς να είμαι και εγώ απέναντί του. Και έχει πολύ κακή συμπεριφορά. Ο Γιάννης είναι αυτός που έπιασε τη Μαρία και είπε ότι με παρασύρει εμένα η Μαρία. Η Καλλιόπη είναι αυτή που έπιασε τη Μαρία και της είπε ότι η Μαρία παρασύρει εμένα. Γενικότερα τα έχουν βρει μεταξύ τους και λένε ότι είναι Άννα. Η Καλλιόπη που εμπλέκεται σε όλο αυτό? Έχουν κάνει ένα τρυπάκι μεταξύ τους και βάζουν συνέχεια λόγια. Mm-hmm. Πιπλάει το μυαλό του Γιάννη, ο Γιάννης πιπλάει το μυαλό της. Η Καλλιόπη είναι χειριστική. Δεν λέω ότι είναι κακή κοπέλα. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί να μείνει στο παιχνίδι. Προφανώς και φέρνει κοντά το Γιάννη που ο Γιάννης έχει τον Παύλο για να γίνουν μια τριάδα. Και θα γυρίσω πίσω στο σπίτι και αυτή η τριάδα δεν θα υπάρχει.